Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά με τον Λουσιάνο. Τσάβες έξω από την περιοχή. Θέλει να πάει στο 1-2-1. Πέρασε ο Τσάβες. Το σουτ διαγώνιο στα δίχτυα. Καταπληκτικό γκολ από τον Αντρέ Τσάβες. Δεύτερο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μετά το γκολ που είχε πετύχει στον τεμπούτο του κόντρα στον Πλατανιά. Στο πρωτάθλημα μπαίνοντας ως αλλαγή τότε στο μάτς. Μουνιέ. Πάσα για τον Λουσιάνο, πάτησε ωραία για τον Τσάβες. Έχει χώρο για τον σούτο, Τσάβες το έκανε, οπότε βρίσκει την ευκαιρία, σουτάρει. Δεν είναι καλή εκτέλεση του Λουσιάνο, αλλά κακή η έξοδος του Διούδη. Πάσα του Χατζηγιοβάνη για τον Γιώχανσον, αυτός για τον Μουνιέ, βγήκε πολύ γρήγορα ο Μπόζοβιτς. Τώρα θα εκτελέσει ο Γουάλλας, απευθείας στο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΛ να κάνει το 1-1. Κέρδισε ο Σιλά και γύρισε ωραία και έβγαλε για τον Λουσιάνο και τώρα βγαίνουν τέσσερις παίχτες του Παναθηναϊκού απέναντι σε δύο. Χίλιεμαρκ φέρνει την μπάλα στο αριστερό, το πλασέ, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Μπόζοβιτς. Και βγαίνει μπροστά ο Λουσιάνο. Η πάσα για τον Χατζηγιοβάνη, το πλασέ, ο Μπόζοβιτς ξανά. Λίγο έξω από την περιοχή με τα πόδια ο τερματοφύλακας ΑΕΛ, ενώ είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο με πρόβλημα τραυματισμού ο Λουσιάνο. Είδε ξανά την κίνηση που κάνει δεξιά, εδώ γυρίζει. Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα, η αλήθεια είναι για τον Λουσιάνο. Δεν ξέρω αν έχουν πειραχτεί οι σύνδεσμοι, οι χιαστοί. Γίνανε οι φάσεις, μπορούσε να μπει πιο γρήγορα το γκολ. Παρ' όλα αυτά νομίζω ήταν η δίκαιη η νίκη μας. Το καλό είναι ότι πήρανε χρόνο και κάποια παιδιά που δεν έχουν φυσική κατάσταση. Το δυσάρεστο βέβαια είναι ο τραυματισμός του Λουτσιάνου. Σέντρα από τον Περόνε, σέντρα σου, την μπάλα βρήκε. Πρέπει να βρήκε λίγο το δοκάρι αν πρόλαβα να δω καλά. Το δεύτερο δοκάρι για τη Λάρισα μετά το φάουλ του Γουάλλας νωρίτερα. I am not, unhappy with the game. I think if I compare it with the last game, I think we had also the start and also in the game more good periods than we had in our home game against Atromito. If we want to win away games, we have to do a lot of things much better and we have to improve a lot of things in the game, certainly when we have the ball. Βγαίνει στην πλάτη το Χίλιεμαρκ. Καλή προσπάθεια από τον Μολίνς. Συνεργασία ανάμεσα στους δύο Σουηδούς. Το σουτ με τα πόδια ο Μπόζοβιτς. Διαφάνιες. Πάσα για τον Χατζηγιοβάνη. Κανείς μες στην περιοχή όμως. Τώρα μπαίνει ο Μολίνς. Κρατάει ο Χατζηγιοβάνης. Πέφτει στο έδαφος. Το σουτ την μπάλα στο δοκάρι από τον Μολίνς. Ζητάει πέναλτι ο Πιτσιρικάς. Εδώ τον βρίσκει στο πόδι. Πλάγια για τον Μολίνς. Ξανά για τον Χίλιεμαρκ, Μολίνς με στην περιοχή, το σουτ στα δίχτυα. Εδώ τελειώνει το μάτς, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, με την αλλαγή του Μαρίνου Ζουνίδη, το Μολίνς να βρίσκει δίχτυα και να κάνει το 2-0. Και πάλι είπαμε ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ η παρουσία του Όσκαρ Χίλιεμαρκ, τον Παναθηναϊκό στην κυκλοφορία. Πρώην χαφ της Αϊντχόφεν και της Παλέρμο, έχει δώσει άλλη οντότητα στην αισία γραμμή.